με το Σύλλογο Περπατώ, η Λέσχη 4x4 Κομμωδινής έκανε μια συνεργασία και έκανε μια ολοήμερη βόλτα τα παιδιά με άτομα με κινητικές ανάγκες στην πίστα του 4x4 που είναι στον Κάλχα και μέσα σε διαδρομές δασικές. Τα 6 άτομα που ήρθαν ήταν άλλα παραπληκτικά και ήταν ο Άλεξ ο Ταξιδάρης, ο Νίκος ο Χαλαράς, ο Φάνης, ο Αλέξης, ο Κώστας και κάτι άλλα άτομα, τα οποία πρώτη φορά στη ζωή τους αισθανθήκαν τη λέξη τζίπινγκ. Τη λέξη να είσαι μέσα στη φύση με αυτοκίνητο. Κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για το Σύλλογο Περπατώ. Πιστεύω και ευελπιστώ ότι ο σύλλογός μας να έχει συνέχεια με τα παιδιά αυτά και να γίνει ένας θεσμός για να φέρουμε τουρισμό στην περιοχή, να έρχονται άτομα με ειδικές ανάγκες για να μπορούμε να τους κάνουμε εμείς τουρισμό και βόλτα στην Ορεινή Ροδόπη, να τους δείξουμε τις περιοχές μας, είτε τις περιοχές της Μαρόνιας και τις παραλίες μας. Υπόθηκε κάποια κουβέντα από τους ανθρώπους έτσι με αναπηρία που σας εντυπωσίασε, σας συγκίνησε και ποια ήταν βασικά αυτή? Η συγκίνηση ήταν όταν είχαμε ένα άτομο δίπλα μας, σαν συνοδηγό, το οποίο το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να μιλήσει, ούτε τα χέρια να κουνήσει. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Εγώ έχω συγκινηθεί σε 2-3 φορές στη ζωή μου που έκανε τα παιδιά μου, αλλά αυτό ήταν κάτι το εξωπραγματικό, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να κινηθεί και να τον έχεις στο αυτοκίνητο σε ένα αγωνιστικό τζιπ, το οποίο το παιδί αυτό δεν θα φανταζόταν ποτέ στη ζωή του ότι θα έκανε κάτι τέτοιο. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στην τοπική κοινωνία σε σχέση ότι με τους ανθρώπους με αναπηρία? Μπορούμε να τους βοηθήσουμε, η πόλη μας δείκνεται γι' αυτό. Ο Σύλλογος Περπατώ με την προεδρία του Άλεξ του Ταξιδάρη και με τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νίαρχος στην εγκατάσταση που κάνανε, μπορεί να φέρει πολλά άτομα και να τη φιλοξενήσει, γιατί η πόλη μας είναι επίπεδη. Υπάρχουν υποδομές να φιλοξενηθούν τα άτομα αυτά. Αυτά τα άτομα συνοδεύονται από πολλούς, έχουν 2-3 συνοδούς, έχουν άνεση να κινηθούν μέσα στην πόλη και πιστεύω ότι θα φέρει κάποια ανάπτυξη σε διάφορους τομείς της πόλης.